Στην έλλειψη μετρητών νυχτερινού ρεύματος προσέκλουσε η ραγδαία αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών της Ξάνθης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Στράκης για φθηνότερο ρεύμα. Ήδη η ΔΕΗ Ξάνθη έχει προγραμματίσει την τοποθέτηση 34 μετρητών νυχτερινού ρεύματο σε καταναλωτέ που είχαν καταθέσει τι σχετικέ αιτήσει μέχρι τι 22 Οκτωβρίου, ενώ αναμένει άλλου 88 μετρητέ για αντίστοιχο ρυθμό αιτήσεων. Από την πλευρά τη ΔΕΗ έγινε γνωστό πω οι ελλείψει παρουσιάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και οφείλονται στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για νυχτερινό ρεύμα από πλευρά καταναλωτών, ενώ αντιστοίχω δεν υπήρχαν οι απαραίτητε ποσότητε μετρητών από τη μεριά του, ωστόσο οι καταναλωτέ διαμαρτύρονται για τη δραματική καθυστέρηση. Η έλλειψη αυτή αιτιολογείται από το γεγονό ότι λόγω τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στο κύκλωμα του πετρελαίου και με τη μεγάλη αύξηση των τιμών, όλο ο κόσμο έχει πέσει στην θέρμαση μέσω ηλεκτρική ενέργεια. Ζητούν επομένω το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο και με ό,τι αυτό σημαίνει ω οικονομία στη χρήση του. Οι αιτήσει που έχουν περιέλθει στην, στα γραφεία μα το τελευταίο διάστημα ισοδυναμούν με τις αιτήσει των τελευταίων πέντε ετών που είχαν πέσει πριν από την κρίση. Ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Δεν ξέρει πού να ακουμπήσει. Δεν ξέρει πώς να θερμαθεί. Και επομένω την εύκολη λύση τη βρίσκει στο ρεύμα. Όμω, εγώ υπεύθυνα λειτουργώντα, οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο για δύο πραγματάκια. Πρώτον, ότι το ρεύμα είναι μια ακριβή μορφή για να θερμάνει κάποιο το σπίτι του. Και ένα δεύτερο μειονέκτημα το οποίο θα πρέπει να έχει υπόψη το κόσμο είναι ότι το ρεύμα δεν το προπληρώνει όπω το πετρελαιό. Το πληρώνει εκ των υστέρων. Και επομένω, όταν θα έρθει ο λογαριασμό, ο κόσμο μπορεί να βρεθεί προεκπλήξεω και να χρειαστεί να πληρώσει πολλά λεφτά μαζεμένα ή να υποστεί την βάσανο τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματο. Άρα, θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο ότι το νυχτερινό τιμόλογιο είναι μειωμένο κατά 50% περίπου εναντί του ημερήσιου οικιακού τιμολογίου, αλλά το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πάντα ακριβό όσον αφορά την ηλεκτρική θέρμανση. Δεν συμφέρει δηλαδή και μάλιστα, ακούγεται πολύ έντονα τελευταία ότι από μία πρώτου το 2013, θα υπάρξει και αύξηση τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Προβλήματα, ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν και με το δίκτυο, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να είναι αναγκασμένη να μην δεχτεί νέε αιτήσει για ηλεκτροδότηση σε περιοχέ όπου θα παρατηρηθεί η ανεπάρκεια του δικτύου. Έχουμε το τμήμα μελετών τη ΔΕΗ στα γραφεία μα, το οποίο προφανώ εξετάζει όλη την υποδομή των δικτύων μα και εκεί που το δίκτυο δεν επαρκεί για την ηλεκτροδότηση των νέων ετοιμάτων, εκεί δεν θα δεχτούμε και αιτήσει. Ε, αυτό το φροντίζουμε. Οφείλω να σας πω ότι από αυτή την άποψη θα υπάρξουν κάποια προβλήματα και επομένως ε, θα πρέπει κάποιοι πελάτες μας να δεχθούν ότι πιθανότατα δεν θα δεχθούμε τα αιτήματά τους. Γιατί, Γιατί το δίκτυο σε εκείνη την περιοχή δεν θα υπαρκεί και θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες βελτιώσεις με τεράστιο κόστος, βελτιώσεις τι οποίες αυτή την εποχή οφείλω να πω ότι ο ΔΔΕ, η θηγατρική της ΔΕΗ δηλαδή, δεν μπορεί να υποστεί. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθηση, οι αιτήσει για νυχτερινό ρεύμα ξεπερνούν τις 300 από τη 1η του 2012, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πέρσι οι αιτήσει δεν ξεπερνούσαν τις 2 με 3 τον μήνα.